Έρχεται νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το προαναγγέλει στο Βήμα της Κυριακής ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. Προαναγγέλει σχέδιο για αυθημερών απόδοση του ΦΠΑ στο κράτος από όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και νέα κίνητρα για τη μεγάλη πληγή τη συλλογή των αποδείξεων. Ωστόσο, την ίδια ώρα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η GPO για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας των Εμπόρων και παρουσίασε το Παριωτάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ο ένας τους δύο δηλώνει ότι δεν ζητεί απόδειξη γιατί δεν έχει κίνητρα. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά όλοι δείχνουν τους άλλους. Λένε ότι οι ίδιοι πληρώνουν τους φόρους, αλλά δεν τους πληρώνουν οι άλλοι. Και κατονομάζουν ως πρωταθλητές της φοροδιαφυγής τους γιατρούς, τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους. Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί και η αποκάλυψη του Έθνους της Κυριακής για λίστα φωτιά της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με 335 ονόματα, μεταξύ αυτών και κρατικοί αξιωματούχοι που ελέγχονται για σωρία παραβάσεων σχετικά με τη δήλωση του πόθεν έσχες. Τους πρωταθλητές της φοροδιαφυγής φωτογραφίζει η έρευνα της GPO για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Στις πρώτες θέσεις της λίστας φιγουράρουν κατά σειρά οι γιατροί με ποσοστό 88,6%, οι τεχνίτες όπως ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί με 85,4%, δικηγόροι και συμβολιογράφοι με 75,2%, εστιατόρες με ποσοστό 57,5%, ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων με 44,5%, μικρά εμπορικά καταστήματα με 37,6% και σούπερ μάρκετ με 17,7%. Μάλιστα, το 95,7% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ και αρκετά σοβαρό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Τα μέχρι σήμερα φορολογικά συστήματα είναι αναποτελεσματικά και αυτό το δείχνει η έρευνα που δείχνει ότι το 53% των Ελλήνων φοροδιαφεύγουν συστηματικά για να προστατευθούν ως άμυνα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα, να γίνει απλό, δίκαιο και εν πάση περιπτώσει να μπορεί ο κόσμος να ανταποκρίνεται σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Οι ερωτηθέντες, αν και απαντούν ότι πάνω από ένας στους δύο Έλληνες φοροδιαφεύγει συστηματικά, ωστόσο ρίχνουν την ευθύνη πάντα στους άλλους, καθώς το 82,7% απαντούν ότι οι ίδιοι δεν έχουν φοροδιαφύγει, ενώ αν και το 46% δεν ζητάει απόδειξη, το 94,1% θα ζητούσε απόδειξη αν πίστευε ότι θα έχει κάποιο όφελος. Στην πραγματικότητα, αν θέλουμε όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα φοροδιαφυγής αγγίζει τους πάντες, με τον α ή β τρόπο, είτε ως απόκρυψη εισοδημάτων, είτε ως άθελη ασυνείδητη συμμετοχή, την οποία όλοι κάνουμε ή έχουμε κάνει, μη ζητώντας αποδείξεις. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής αναμένεται να κυριαρχήσει και στην ατζέντα των συζητήσεων με την Τρόικα, με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη να προαναγγέλει στο Βήμα μέτρα για την αυθημερών απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις. Το σχέδιο προβλέπει ότι για συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, ο ΦΠΑ θα παρακρατείται άμεσα από το κράτος, ενώ για συναλλαγές με μετρητά θα υπάρχει διασύνδεση της ταμιακής μηχανής με τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης και την επόμενη μέρα θα γίνεται η μεταφορά του ποσού που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ της κάθε απόδειξης. Μάλιστα, θα υπάρχουν και κίνητρα ώστε οι πολίτες να ζητούν αποδείξεις με την αποστολή του αριθμού της απόδειξης μέσα σε μέσα από το κινητό, σε μια βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα συμμετέχει σε κλήρωση. Εάν κληρωθεί ο αριθμός της απόδειξης, θα επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο του ποσού. Το πρόβλημα στα μάτια του κόσμου δεν είναι μόνο προς μηχανισμούς που ό,τι και να πείτε θα το συζητήσουμε, αλλά αναγνωρίζουμε